Θα κάνω μια παύση των παρουσιάσεων, γιατί έχουμε την τιμή να έχουμε στην αίθουσα τους εκπροσώπους των τοπικών φορέων και θα παρακαλέσω ευθύς αμέσως τον Δήμαρχο του Ναυπλίου, τον κύριο Δημήτρη Κοστούρου, να πάρει το λόγο. Κύριε Δήμαρχε. Καλημέρα σας. Καλημέρα σε όλους σας. Εκ μέρους του Δήμου Ναυπλίων θα ήθελα να σας καλωσορίσω στο Ναύπλιο, στο Δήμο μας, στην περιοχή μας. Είναι τιμή για μας και θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον κύριο Σταύρο Μπένο η επιλογή της περιοχής μας για να γίνει η Γενική Συνέλευση του Διαζώματος. Το διάζωμα το οποίο δεν θα πω εγώ πόσο εκτιμούμε τη διαδρομή του, το έχει πει ήδη όλη η κοινωνία, είναι από τις συλλογικές προσπάθειες στις οποίες θα θέλαμε να συμμετέχουμε, όχι όμως σαν φορείς, όχι όμως σαν με το θεσμικό μας ρόλο. Και αυτό το λέω γιατί όταν υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν πραγματικότητα αυτό που όλοι ονειρευόμαστε, το να ενωθούμε από διαφορετικές τάξεις, από διαφορετικά επαγγέλματα, από διαφορετικές θέσεις και να υπηρετήσουμε ένα κοινό σκοπό, νομίζω ότι όλοι οι αιρετοί πρέπει να μείνουν ένα βήμα πίσω, να στηρίζουν χωρίς να καπελώνουν, να βοηθούν χωρίς να φαίνονται και αυτό είναι που θα σπρώξει την όλη προσπάθεια μπροστά. Εμείς λοιπόν φιλοδοξούμε να είμαστε πολύ πίσω, αλλά να στηρίζουμε όσο πιο ζωντανά μπορούμε, με οποιονδήποτε τρόπο μας επιτρέψει το σωματείο, έναν σκοπό που μόνο καλά έχει να προσφέρει. Η περιοχή μας γνωρίζεται πάρα πολύ καλά και όταν λέω, το λέω περιοχή μας, γιατί Άργος, Μυκήνες, Επίδαυρος, Ναύπλιο είναι μία ενότητα. Δεν χωριζόμαστε εκεί που τα όρια των Δήμων τραβάνε τις γραμμές στο χάρτη. Είναι μια περιοχή που το διάζωμα θα μπορέσει, νομίζω, να έχει λαμπρά αποτελέσματα. Και γι' αυτό ευχαριστούμε πάλι ιδιαίτερα, γιατί ήδη φτάσατε στον τόπο μας. Να σας ευχηθώ καλή δύναμη, να ευχηθώ σε όλους να έχουν τη δημιουργικότητα την οποία έχουν μέχρι τώρα και νομίζω ότι όλα θα πάνε πολύ καλύτερα. Σας ευχαριστώ πολύ. Δήμαρχε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ αποδέχομαι ευθύς αμέσως την πρόσκλησή σας. Θέλω να σας πω ότι το πρόγραμμα της Επιδαύρου, το οποίο ήδη ο φάκελος έχει ήδη υποβληθεί, είναι ένα πρόγραμμα που καλεί και τον Ναύπλιο να πάρει μέρος με ένα πολύ δυναμικό τρόπο. Και όχι μόνο τον Ναύπλιο, όλη την Αργολίδα, γιατί θα συνδεθεί με όλο το παραγωγικό φαινόμενο του νομού. Έτσι. Αλλά και κάτι άλλο, και απευθύνομαι και στο φίλο μου τον κύριο Χιβιδόπουλο, επειδή έχω πληροφορηθεί ότι η περιφέρεια σκέπτεται να κάνει βιώσιμη αστική ανάπλαση στους δύο Δήμους, κάνω μια έκκληση ως παλιός Δήμαρχος, ως άνθρωπος που πάντα διεκδικούσα τις συνενέσεις. Οι δύο πόλεις σας, Δήμαρχε, το Άργος και τον Ναύπλιο, να συνεργαστείτε στενά. Είναι μια τεράστια ευκαιρία οι δύο πόλεις να ενωθούν μέσα από αυτό το καινούριο περιβάλλον του νέου ΕΣΠΑ, που είναι ένα ποιοτικό άλμα για τη χώρα μας. Γιατί αυτό περιλαμβάνει το τρίπτυχο, όχι μόνο να αξιοποιούμε τις υποδομές περιβαλλοντικές και τις πολιτιστικές, αλλά να αντισυνδέουμε με την επιχειρηματικότητα, αλλά και να δίνουμε μια πάρα πολύ καλή ματιά σε αυτό που λέμε κοινωνικός αποκλεισμός, κοινωνική συνοχή. Σε αυτό, κύριε Χιβιδόπουλο, επειδή εμείς έχουμε τεράστια τεχνογνωσία και πάντα εθελοντικά, όλες οι δυνάμεις του διαζώματος, στο οποίο συμμετέχει όλο το παραγωγικό σύστημα της χώρας, οι τράπεζες, όλα τα ιδρύματα, είμαστε διαθέσιμοι, αν μας χρειαστείτε, όπως κάνουμε σε όλη τη χώρα, να συμβάλλουμε σε αυτό το σχέδιο, Δήμαρχε. Τώρα θα πάρει το λόγο ένας φίλος μου από τα παλιά, ο αντιπεριφερειάρχης Αργολίδος, ο κύριος Τάσος Χιβιδόπουλος. Έλα, Τάσο. Εγώ είμαι υποχρεωμένος, αφού σας ευχαριστήσω καταρχήν που είστε εδώ, που επιλέξατε την Αργολίδα για αυτή τη συνέλευση, να συνεχίσω από εκεί που σταμάτησε ο Σταύρος. Γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια με τον Σταύρο. Εγώ λέω ότι είναι πάντα τιμή μου να λέω ότι η διαδρομή μου στην πολιτική, στην αυτοδιοίκηση, έχει επηρεαστεί πάρα πολύ από τα λεγόμενά του. Τον θεωρώ μεντορά μου σε πάρα πολλά, το έχω πει. Εμείς στην περιφέρεια Πελοποννήσου έχουμε σκοπό να εκμεταλλευτούμε πολύ το εργαλείο της αστικής ανάπλασης. Ήδη οι Δήμοι βρίσκονται σε έναν διάλογο μεταξύ τους για το πώς αυτό μπορεί να είναι πολύ χρήσιμο συνολικά στην περιοχή. Ήδη έχει ολοκληρωθεί και μία μελέτη που συνδέει μέσα από την παραλιακή οδό, μέσα από την παραλία του Άργους και του Ναυπλίου, και σκοπεύουμε με έναν εντελώς, να το πούμε, οικολογικό τρόπο να συνδέσουμε τις δύο περιοχές αυτές, δίνοντας τη δυνατότητα στους ανθρώπους να περπατήσουν, να πάρουν το ποδήλατό τους και να επισκεφτούν και τις δύο πόλεις.
Και βέβαια η βοήθεια του διαζώματος, ο Σταύρος το ξέρει πάρα πολύ καλά, το λέω και σε όλους σας, δεν είναι απλά χρήσιμη, είναι απαραίτητη σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Μιας και ο σημερινός σας τίτλος, τα μνημεία στο κέντρο της ζωής, για εμάς παρότι δεν το έχουμε αξιοποιήσει και πιθανά αρκετοί από εμάς εδώ στην Αργολίδα να μην το ξέρουμε, για εμάς τα μνημεία είναι το κέντρο της ζωής μας, μιας και η Αργολίδα είναι το μεγαλύτερο αρχαιολογικό πάρκο στη χώρα, ένα από τα μεγαλύτερα στον κόσμο. Και δίπλα μας πάντα υπάρχει μια πέτρα, κάτι, ένα υπόλοιμα, ένας ναός, ένα θέατρο. Εμείς έχουμε, χρειάστηκε το διάζωμα, ξέρετε, σε πάρα πολλούς από εμάς για να δούμε ότι έχουμε 7 θεατρικούς χώρους εδώ στην Αργολίδα. Η συνεργασία μας, εμάς, σαν περιφέρεια, έχει ξεκινήσει από πιο πριν με το Σταύρο. Ήδη ανοίξαμε τον κουμπαρά του Άργους. Δεν θεωρώ ότι πηγαίνει καλά, θα δώσουμε μια μάχη για να πάει ακόμα καλύτερα. Όπως πρέπει, μιας και υπάρχει μια εξαιρετική μελέτη παλαιότερη η οποία πρέπει να αξιοποιηθεί και να πάμε σε μια ολοκληρωμένη ανάπλαση του χώρου και να το κάνουμε χρηστικό θέατρο, κάτι που δεν είναι, ενώ είναι ένα μοναδικό μνημείο, μιας και είναι το μοναδικό τόσο μεγάλο λαξευτό στο βράχο. Όπως βεβαίως και τους γύρω μικρότερους θεατρικούς χώρους της Αγοράς και του Ελληνιστικού Θεάτρου ή του χώρου της Επιδαύρου ή των ακόμα δύο ακόμα χώρων του Οδείου ή και του Μικρού Θεάτρου που ήδη φέτος κάναμε κάποια πράγματα. Κυρίες και κύριοι, για εμάς το διάζωμα είναι ένα φωτεινό παράδειγμα. Και όταν λέω για εμάς, για όλους εμάς που στην ηλικία μας ασχολούνται με την πολιτική, ασχολούνται με τα κοινά. Και είναι ένα φωτεινό παράδειγμα για ένα και μόνο κύριο λόγο. Διότι συναντώνται εδώ οι απόψεις πολιτών, δημιουργείται ένα κίνημα πολιτών και αυτό το κίνημα επηρεάζει τη ζωή μας και αυτό είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Νόμιζα μέχρι πριν λίγο καιρό ότι το αγαπημένο παιδί ή το, αυτό που άφησε το αποτύπωμα του Σταύρου του Μπαίνου ήταν τα ΚΕΠ. Πλέον φυσικά και δεν είναι, είναι το διάζωμα. Και είναι ιδιαίτερη χαρά, τιμή για μένα που τον ξέρω τόσα πολλά χρόνια και που πάρα πολλές φορές έχουμε καταφέρει να συνεργαστούμε. Κλείνοντας, γιατί θέλω να ακούσω και τα υπόλοιπα και να δω ενδιαφέροντα πράγματα όσο μείνω, να πω, φίλε Σταύρο, ότι εμείς στην περιφέρεια Πελοποννήσου και ιδιαίτερα στην περιφερειακή ενότητα Αργολίδας, μιας και η τοπικότητα πολλές φορές προσδιορίζει συγκεκριμένα πράγματα στη ζωή μας, θα συνεργαστεί με το διάζωμα, το κάνει και θα το συνεχίσει να το κάνει και πιστεύω ότι τα αποτελέσματα αυτής της συνεργασίας θα είναι η ανάδειξη χώρων που δεν έχουμε φανταστεί και η αναβίωση ενός πνεύματος των τόπων η οποία πάντα μας επηρεάζει αλλά στην πραγματικότητα δεν έχουμε δώσει τόσο μεγάλο ενδιαφέρον σαν άνθρωποι που ασχολιόμαστε με τα κοινά, σαν άνθρωποι επιστήμονες που το κοιτάμε για αυτούς τους συγκεκριμένους χώρους. Άρα λοιπόν ας αφήσουμε το διάζωμα να μας βοηθήσει να προσδιορίσουμε το πνεύμα των τόπων εδώ στην Αργολίδα και για μας είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Η συνεργασία μας είναι ανοιχτή, υπάρχει και θα συνεχίσει να υπάρχει. Εύχομαι καλή επιτυχία στις επόμενες διεργασίες και στις εκλογές τις οποίες έχετε του διαζώματος και πραγματικά νιώθω πολύ οικία ανάμεσά σας σε σημείο που έχω αρχίσει να σκέφτομαι να γίνω μέλος. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ Τάσο για την τόσο ζεστή έτσι, παρουσία σου. Είναι σαν να είσαι μέσα στην οικογένειά μας, έτσι, σαν να είσαι δικός μας άνθρωπος που είσαι τελικά. Ευχαριστούμε και εσένα Δήμαρχε. Θα καλέσω τώρα ένα διαζωματικό μέχρι το Μεδούλη. Είναι ο αντιδήμαρχος της Λάρισας. Όταν συναντήθηκα μαζί του εντυπωσιάστηκα γιατί σας μιλάω ειλικρινά με υπερκέρασε. Έχει καταλάβει τόσο σωστά και τόσο καλά αυτή την καινούρια προσέγγιση, την ολιστική προσέγγιση για την διαχείριση και την ανάπτυξη των μνημείων που θα σας εντυπωσιάσει και εσάς τώρα. Έλα Δημήτρη. Είναι υπεύθυνος για τα έργα, Δημήτρη. Πολεοδομία, ναι, ναι. Τα λοιπά. Όπως πάντα ο Σταύρος λίγο υπερβολικός, θα έλεγα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καταρχήν να σας ευχαριστήσω για την τιμή που μου κάνατε προσκαλώντας με εδώ να παρακολουθήσω τις εργασίες της συνέλευσής σας. Θα ακολουθήσω τη συμβουλή του Σταύρου και θα προσπαθήσω να είμαι απλός και σύντομος. Δεν θέλω να μπω σε πάρα πολύ, να εντρυφήσω σε λεπτομέρειες και να σας κουράσω άδικα. Λοιπόν, ξέρετε, όλα αυτά τα μνημεία που μας περιτριγυρίζουν, τα μεγαλειώδη έργα, τα καλλιτεχνήματα που μας κληροδότησαν οι πρόγονοί μας, περιέχουν πέρα από την ιστορική τους, αρχιτεκτονική τους, καλλιτεχνική τους αξία
και μια αξία την οποία θα τολμήσω να πω αξία χρήσης. Μια λειτουργική ουσία δηλαδή. Φυσικά και απαιτείται η διάσωση, η φροντίδα και η ανάδειξή τους. Όχι όμως βάζοντάς τα σε μια προστατευτική γυάλα μέσα από μια στήρα θεώρηση. Θεωρώ πως όλα αυτά πρέπει μετά από μια προσεκτική έρευνα και μελέτη να ξανααποκτήσουν την κρίσιμη λειτουργική τους αξία και ουσία όπως ακριβώς νομίζω πως θα ήθελαν και αυτοί που μας τα κληροδότησαν. Εξάλλου θεωρώ πως ήταν αρκετά πρακτικοί άνθρωποι. Βρισκόμαστε στο όμορφο Ναύπλιο, δίπλα σε σπουδαίους πραγματικά αρχαιολογικούς χώρους, παγκόσμια γνωστούς. Εξάλλου τα ανέφερε και ο Αντιπεριφερειάρχης και ο Δήμαρχος, 7 αρχαία θέατρα, αρχαιολογικούς χώρους εξαιρετικούς. Αν πολύ απλά αναρωτηθούμε πώς αυτοί οι χώροι και τα μνημεία επηρέασαν, το ανέφερε λίγο ο Αντιπεριφερειάρχης, την ανάπτυξη γύρω τους, θα αντιληφθούμε εύκολα νομίζω την επίδρασή τους σε κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο. Νομίζω ότι ολόκληρες κοινωνίες, ολόκληρες οικονομίες, μικροοικονομίες στρέφονται γύρω από αυτό, γύρω από αυτόν τον άξονα. Και αναπτύσσονται φυσικά. Αυτό έγινε αυτόματα, θεωρώ, χωρίς ιδιαίτερο σχεδιασμό εξαιτίας της σπουδαιότητάς τους. Φανταστείτε τώρα να προσπαθήσει κανείς να σχεδιάσει μια πολυεπίπεδη δράση ολοκληρωμένης ανάπτυξης, εμπλέκοντας όλους τους τομείς, πολιτιστικούς, κοινωνικούς, οικονομικούς, προσθέστε ό,τι θέλετε στη φαντασία σας, περιβαλλοντικούς, αθλητικούς, ώστε ο καθένας, χωρίς να χάνει τον χαρακτήρα του, να αναδειχθεί περισσότερο και να αυξήσει τα περιθώρια διάχυσης της λειτουργίας του, στα πλαίσια όμως ενός συγκεκριμένου σχεδιασμού. Να καθιερωθεί η λειτουργική ουσία δηλαδή, μέσα από μια μαγική λέξη που εμείς οι Έλληνες δεν πολύ συμπαθούμε. Συνέργεια. Η συνέργεια, ξέρετε, είναι εχθρός της αποκλειστικότητας. Εδώ θα ήθελα να κάνω μια παρένθεση για να αναφερθώ στη Λάρισα, στην πόλη μου. Η Λάρισα, πολύ καλά γνωρίζετε, ότι έχει ένα αρχαίο θέατρο, σημαντικότατο, μαρμάρινο, του 3ου αιώνα π.Χ. Η κυρία Έφορος εδώ, αν κάνω κανένα λάθος, θα με διορθώσει, φαντάζομαι. Το οποίο δεν συμμετέχει στην παραγωγική δομή της πόλης. Δεν είναι χρηστικό αυτή τη στιγμή, γιατί απαιτούνται κάποιες εργασίες να γίνουν. Φιλοδοξούμε να τα καταφέρουμε με την σημαντική συνδρομή του διαζώματος. Φαντάζομαι έχουμε ξεκινήσει. Ήδη ανακοίνωσε ο Σταύρος ο Μπένος την χορηγία για την εκπόνηση μιας πάρα πολύ σημαντικής μελέτης, την οποία εμείς θα υποστηρίξουμε με όλες τις απαραίτητες υποστηρικτικές εργασίες που πρέπει να γίνουν πιο μπροστά. Είναι όριμες οι συνθήκες στην πόλη. Έχει γίνει βίωμα πλέον σε όλους τους Λερσαίους και όχι μόνο. Να αρχίσουμε να το βλέπουμε πλέον ενταγμένο στον αστικό μας ιστό. Ξέρετε, το αρχαίο θέατρο είναι στην καρδιά της πόλης, μέσα στο εμπορικό της κέντρο. Ώστε να το διασυνδέσουμε με άλλους πολιτιστικούς χώρους, αλλά όχι μόνο με αυτούς. Δηλαδή να τους διασυνδέσουμε και με παραγωγικές δομές. Λοιπόν, ευελπιστώ ότι σε αυτή την προσπάθεια θα τα καταφέρουμε, με την συνδρομή του διαζώματος φυσικά, και να ξεκινήσουμε μια κοινή προσπάθεια. Λοιπόν, έλεγα για τη συνέργεια, δεν θέλω να σας κουράσω πάρα πολύ. Νομίζω ότι αυτό προσπαθεί να φωνάξει από πολύ πολύ νωρίς, προς όλες τις κατευθύνσεις, ο οργανισμός σας, γιατί θεωρώ, δεν σας θεωρώ ένα απλό σωματείο, νομίζω ότι είναι ένας οργανισμός, διότι ζει και δημιουργεί. Πολύ περισσότερο από κάποιους άλλους οργανισμούς, θα έλεγα. Λοιπόν, αντιλαμβανόμενος πριν από όλους μας, νομίζω, το διαμορφούμενο περιβάλλον, που απαιτεί διευρυμένες συνέργειες στα πλαίσια ολοκληρωμένων επεμβάσεων,
Εξάλλου αυτό είναι η καρδιά της νέας φιλοσοφίας, της νέας. Και παλιότερα το είχε, αλλά της φιλοσοφίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλα τα επιχειρησιακά προγράμματα, η δομή τους είναι τέτοια. Και τι ακόμα μας λέγει το διάζωμα, πως για να γίνει αυτό δεν αρκεί τα μνημεία να σωθούν και να γνωρίζουμε πως βρίσκονται εκεί ασφαλή. Πρέπει συνάμα να γίνουν μέρος της καθημερινότητάς μας, να γίνουν μέρος της ζωής μας, μέρος της ζωής όλων μας. Εξάλλου αυτό λέει νομίζω και το μότο, τα μνημεία στο κέντρο της ζωής. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σκεφτείτε ότι ο Δήμος Λάρισας θα διαθέσει συνδυαστικά 40 εκατομμύρια ευρώ για την ανάπλαση του κεντρικού τομέα της πόλης με επίκεντρο το αρχαίο θέατρο. Σκεφτείτε δηλαδή πόσο μπροστά έχει βάλει όλο αυτό το πρόγραμμα με επίκεντρο το κορυφαίο μνημείο της χώρας, που βέβαια περιβάλλεται και από άλλα σημαντικά μνημεία. Θα κλείσουμε τον κύκλο των χαιρετισμών με μια πολύ ωραία παρουσία. Είναι ένας δήμαρχος για 4 τετραετίες, νομίζω. Γιάννη, πόσο ήσουν, 4 τετραετίες. Έτσι. Ο κύριος Γιάννης Λιμπέρης τώρα είναι εκπρόσωπος της ΚΕΔΕ για τα πολιτιστικά. Θα θέλουμε λοιπόν το χαιρετισμό του, μιας και θα έχουμε μια πολύ δυναμική συνεργασία. Έλα, Γιάννη. Καλημέρα. Ο ένοχος που πέρασα 20 χρόνια στην τοπική αυτοδιοίκηση είναι ο κύριος εδώ που με παρουσίασε. Σκεφτόμουν, γιατρός είμαι εγώ στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, νέος, να προσφέρω στον τόπο σε ένα σύστημα που μέχρι τότε, ξέρετε, δεν υπήρχαν γιατροί δημόσιοι. Οι γιατροί ήταν ιδιώτες, έβλεπαν στον ιατρείο του τον ασθενή και τον πήγαν στο νοσοκομείο ως πελάτη να τον εξυπηρετήσουν. Δημιουργήθηκε το όραμα του Εθνικού Συστήματος Υγείας, αλλά ο Σταύρος ο Μπένας με τους σεισμούς έδειξε πως μπορεί ένας άνθρωπος ηγέτης να εμπνεύσει μια κοινωνία, να την ανασυγκροτήσει και από τα ερείπια, από την καταστροφή, να παρουσιάσει ένα αποτέλεσμα αξιοθαύμαστο πραγματικά στην Καλαμάτα. Δεν του αρέσει να τον λιβανίζουμε, αλλά η αλήθεια αυτή είναι. Είπα και εγώ λοιπόν να ασχοληθώ μετά από τα καρδιολογικά σαν δήμαρχο στην Αμαλιάδα για μια 2 τετραετίες και μου πήρε 4. Πέρασα ολόκληρη ζωή εκεί. Πιστεύω ότι κατά το πρότυπο του Δήμαρχου Μπένου κάτι καταφέραμε κι εμείς στην τοπική αυτοδιοίκηση. Σήμερα η χώρα είναι σε κρίση. Σήμερα η μιζέρια είναι παντού. Πας στην Αθήνα, μιζέρια, δυστυχία. Γυρνάς στην επαρχία και κατεβαίνεις, ακόμα πιο χειρότερα τα πράγματα. Γκρίνια, ο χαδερφισμός που χαρακτήριζε τον Έλληνα στο αποκόρυφο και βέβαια ελπίδα πουθενά και τίποτα δεν γίνεται. Το 8 νομίζω προς 9 ήταν εν όψη κρίση. Είχε εμφανιστεί για κάποιους ανθρώπους οι οποίοι έβλεπαν. Εγώ ήμουν δήμαρχος τότε το 9, έκοψα το μισθό μου, έκοψα τις υπερορίες των υπαλλήλων και όταν μου είπαν γιατί στην πίτα που έκοψε το κάνεις αυτό, λέω παιδιά η καταστροφή ήρθε, δεν το βλέπετε. Το πλοίο που αρμένιζε ήδη έχει γύρει. Και πραγματικά ζούμε όλο αυτό το πράγμα που ζούμε τώρα. Τι θα κάνουμε? Ό,τι λέει το διάζωμα. Ό,τι λένε οι άνθρωποι οι οποίοι μπήκαν μπροστά, ό,τι τόνισαν οι προηγούμενοι, ο Δήμαρχος εδώ και ο Αντιπεριφερειάρχης. Θα συνεργαστούμε. Οι Έλληνες, οι μοναχικοί, οι Έλληνες της πάρτης τους πρέπει να συνεργαστούν πια, πρέπει να βρουν τις συνέργειες. Η έμπνευση υπάρχει. Οράματα υπάρχουν, αλλά πολλές φορές μένουν στα λόγια. Η πράξη είναι το θέμα και το διάζωμα είναι πράξη. Συνέργεια και πράξη. Γι' αυτό λοιπόν, μετά από τα κέντρα εξυπηρέτησης πολιτών, που ως Έλληνες πάντα κάποιοι την ώρα που τα οραματιζόταν, τα παρουσίαζε στους Δελφούς και ήμασταν εκεί, τότε ξεκινούσα εγώ, έλεγαν θα τα καταργήσουμε μόλις έρθουμε εμείς εκεί. Έδωσαν λύση, όχι οριστική και ολοκληρωτική βέβαια στο πρόβλημα της δημόσιας διοίκησης της Ελλάδας, αλλά είναι ένας φάρος σε αυτό το μεγάλο πρόβλημα της χώρας. Έτσι και το διάζωμα είναι ένας φάρος για το πώς όλοι μαζί θα συνεργαστούμε. Να μην σας κουράσω αγαπητές φίλες και φίλοι,
Είμαι στην Κεντρική Ένωση Δήμων για δεύτερη τετραετία θητεία στο Συμβούλιο. Είμαι υπεύθυνος πρόεδρος της Επιτροπής Πολιτισμού και Αθλητισμού. Πέρυσι, στο συνέδριό μας στη Χαλκιδική, τονίσαμε αυτά τα πράγματα. Μια Ελλάδα που έχει αλλάξει φάση, μια Ελλάδα που είναι διαφορετική όχι μόνο από την κρίση, αλλά και από τους πληθυσμούς που έρχονται, μια Ελλάδα πολυπολιτισμική πια, που πρέπει να τα αντιληφθεί αυτά, μια Ελλάδα με πρόσφυγες έσκασαν τώρα, μετά από 1-2 χρόνια, πρέπει να τα δει αλλιώς. Πρέπει να συνεργαστεί, πρέπει να ανοιχτεί περισσότερο στην κοινωνία των πολιτών και εμείς ως τοπική αυτοδιοίκηση, στο μόνιμο αγώνα που κάνουμε όσα χρόνια είμαι για αποκέντρωση επιτέλους αυτής της χώρας, της πιο συγκεντρωτικής χώρας στη διοίκησή της στην Ευρώπη. Το διάζωμα λοιπόν είναι και αποκέντρωση με όλα τα θέατρα, με όλες τις δράσεις και με την στόχευση στα μεγάλα και στα οικουμενικά όπως αυτά που πάει να παρουσιάσει τώρα. Μια ολοκληρωμένη μελέτη, σοβαρά πράγματα, με επιστήμονες, με καλλιτέχνες, αλλά κυρίως και με το λαό, με την κοινωνία των πολιτών που λέμε όλοι. Άμα γίνει κεκτημένο το κάθε μνημείο ιστορικό, το κάθε καλλιτέχνημα από αυτά που κληροδοτήσαμε στον τόπο μας, άμα γίνει κτήμα και ιδιοκτησία των τοπικών κοινωνιών. Φίλε Σταύρο, σε ευχαριστούμε για όλα όσα προσέφερες και προσφέρεις. Θα κλείσω λέγοντας ότι είναι και πονηρός ο Σταύρος ο Μπένος. Μια και εσύ είμαστε εδώ στον Ιωάννη τον Καποδίστρια, δήμαρχε. Όπως έβαλε και κάλυψε τις πατάτες με τους χωροφύλακες όταν δεν τις έπαιρναν οι Έλληνες για να τις φυτέψουν, αυτός έβαλε χωροφύλακες στους αρχαιολόγους, ξέρετε, στα ψευτοδιλήματα, να τα κρατήσουμε τα μνημεία, πολλές φορές να τα σκεπάσουμε για να μην καταστραφούν. Έβαλε τους χωροφύλακες μαζί με τους καλλιτέχνες που τα χρησιμοποιούν και τον κόσμο και καταφέρνει να παίρνουμε και να φυτεύουμε το σπόρο που αυτός έχει επινοήσει και προχωρεί. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη, γιατί ήσουν και ουσιώδης και γλαφυρός. Σας μεταφέρω και το χαιρετισμό του κυρίου Αγοραστού, ο οποίος με ειδοποίησε, είχε προγραμματίσει να έρθει. Ο κύριος Αγοραστός είναι περιφερειάρχης της Θεσσαλίας και πρόεδρος των περιφερειών, της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος. Αλλά κάτι του έτυχε τελευταία στιγμή και δεν ήρθε, γιατί θα έχουμε δυναμική συνεργασία όπως έχουμε με όλους τους φορείς. Δηλαδή, είναι εταιρικό μας μέλος ο ΣΕΒ, είναι εταιρικό μας ο ΣΕΤΕ, είναι όλες οι τράπεζες, είναι όλα τα ιδρύματα και θα έχουμε τέτοια σχέση εταιρική και με τους δύο μεγάλους φορείς της αυτοδιοίκησης.